Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε να πω ότι πραγματικά προσβλητική δήλωση είναι αυτή που έκανε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης για το δυστύχημα των Ντεμπών. Και είναι ακόμα πιο προσβλητική η αιτιολόγηση που δώσαν ότι δεν μιλούσε για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά μιλούσε για τους μηχανοδηγούς. Για αυτούς δηλαδή που είχαν. Οι ειδικοί λένε ότι η δήλωση αυτή δεν ήταν έτσι όπως μεταφέρθηκε. Λυπάμαι που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Τελεία. Πιστεύω ότι ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τελεία. Νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει. Και έρχομαι αμέσως. Και λέω ότι ακόμα πιο ντροπιαστική είναι η εξής, ότι αυτά αφορά τους μηχανοδηγούς, τους ανθρώπους που χάσαν 11 συναδέλφους και προειδοποιούσαν 3 χρόνια. Μάλιστα. Με εξώδικα και τώρα κάνουν απεργίες γιατί. Γιατί υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας. Ναι, όταν υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, εμείς θέλουμε οι εργαζόμενοι να κάνουν απεργίες. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Νομίζω ότι όπως κατάλαβε ότι είπε και ο κύριος Παυλόπουλος, η δήλωση είναι ξεκάθαρη σε ανθρώπους που είναι θυμωμένοι, απογοητευμένοι και θα σκεφτόντουσαν να ψηφίσουν Κασιδιάρη. Αλλά έχουν, αυτή είναι έχουν η δήλωση. Ψηφίσει Κασιδιάρη. Αυτή είναι η δήλωση. Δεν είπε σε όσους θα πάρει για πρώτη φορά. Και πάμε τώρα στην ουσία. Ναι. Πάμε τώρα στην ουσία. Ναι, ναι. Η ουσία είναι ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται να έχει ένα μέτωπο με το χρυσαυγητισμό. Μέτωπο με το χρυσαυγητισμό δεν έχει όταν λες ανταλλάξατε τη Μακεδονία με τις συντάξεις. Αυτό είναι χαϊδεύω το χρυσαυγητισμό. Εσείς δεν ψηφίσατε την τροπολογία, μέτωπο με το χρυσαυγητισμό. Ποια από τις τρεις. Και από τις τρεις. Λέγαμε ότι νομοθετούν στο γόνατο. Λέγαμε ότι νομοθετούν στο γόνατο και φάνηκε. Γιατί φέραν τρεις τροπολογίες. Φέραν τρεις τροπολογίες. Αυτό από μόνο του είναι ασόβαρο. Αυτό από μόνο του είναι ασόβαρο. Είχαμε συγκεκριμένη πρόταση τροπολογίας για να κοπεί. Μέτωπο με το χρυσαυγητισμό σημαίνει ότι θα πεις στην Α Αθήνα που τη γνωρίζουμε καλά και οι δύο, για ανθρώπους που είναι 25 και 30 χρόνια εδώ και τα παιδιά τους πήραν χαρτιά με τον νόμο του 16 του ΣΥΡΙΖΑ, που η Νέα Δημοκρατία δεν τον ψήφισε αυτό το νόμο. Για να χαϊδεύουμε τα ακροδεξιά αντανακλαστικά, γιατί μπορεί να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, να έχει πάει σε ελληνικό σχολείο, να έχει μάθει ελληνικά, αλλά να μην γίνει Έλληνα πολίτη. Άρα λέτε, μόνο αν παίζει μπάσκετ να γίνει Έλληνα πολίτη. Άρα εμεί λέμε ότι μέτωπο με το χρυσαυγητισμό. Επιτρέψτε μου. Αυτό. Είναι άνοιγμα. Αν κάποιο πιστεύει ότι εμεί κάνουμε άνοιγμα στη Χρυσή Αυγή, λέγοντα. Και μιλάω για το πρόγραμμα, για αυτό το οποίο θέλει να αποφύγει η Δημοκρατία. Ναι. Ότι οι άνθρωποι από την Αλβανία που είναι 25 χρόνια στη χώρα πρέπει επιτέλους να πάρουν χαρτιά. Αυτό θα το πει η Νέα Δημοκρατία. Γίνεται σε ευρωπαϊκή χώρα άνθρωπο που είναι 25 χρόνια εδώ, ζει, έχει μεγαλώσει τα παιδιά αυτούς, του. Δεν έχει πάρει χαρτιά. Και του απίζει το ξύλο Χρυσή Αυγή. Χαρτιά γιατί δεν του δώσατε, κύριε Κυκλίνια. Δεν σα διέκοψα. Γιατί δεν ψηφίσατε τον νόμο του 16. Γιατί δεν ψηφίσατε τον νόμο για την ηθαγένεια. Γιατί δεν ψηφίσατε τον νόμο για την ηθαγένεια για τα παιδιά δεύτερης γενιάς. Μέτωπο με το χρυσαυγητισμό σημαίνει ότι μιλάμε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλας κοινότητας και λέμε ότι θα αναγνωρίσουμε το γάμο, την τεχνοθεσία κτλ. Δεν λέμε για εξωγήνους από τον ημιτό. Δεν λέμε για εξωγήνους από τον ημιτό. Όταν είναι αυτό το πρόγραμμά μας, είναι ένα πρόγραμμα προεκλογικά, απευθύνεσαι στον κόσμο που πιστεύει ότι τα πράγματα μπορούν και πρέπει να πάνε αλλιώς. Στους ανθρώπους που δεν βγάζουν το μήνα, στους ανθρώπους που είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται, στους ανθρώπους που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και όταν φτάνουν στο ταμείο νιώθουν ότι έχουν φάει ξύλο. Σε αυτούς απευθύνεσαι με το δικό σου πρόγραμμα. Δεν αγοράζεις το πρόγραμμα των άλλων. Πάντως οι άνθρωποι αυτοί είναι οι άνθρωποι που ψήφισαν ξανά Χρυσή Αυγή. Είπα ποιο είναι το πρόγραμμά μας, κύριε Παυλόπουλε, και ποια μάχη δίνουμε. Αν κάποιος θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με το να υπερασπίζεται τα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής κάνει άνοιγμα στους φασίστες. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν κρύβομαι καθόλου, κύριε Παυλόπουλε. Δεν σας χρεώσαμε ότι είπατε να συμπονεθείτε με τη Χρυσή. Όχι, εγώ απαντάω στην Δημοκρατία. Το τι χρεώνει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς πρέπει να κάνετε το ερώτημά σας. Εγώ απαντάω στο τι χρεώνει η Νέα Δημοκρατία. Το προηγούμενο διάστημα ότι είναι η χορηγή της Χρυσής Αυγής. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας εξηγήσει πώς έγινε ο κύριος Κασιδιάρης 2,5 χρόνια να κάνει προεκλογικό αγώνα μέσα από τις φυλακές. Πώς έγινε 2,5 χρόνια να κάνει προεκλογικό αγώνα μέσα από τις φυλακές.